Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, δεν γνώριζα ούτε εγώ, φαντάζομαι και πολλοί τηλεθεατές, ότι υπάρχει εθνική ομάδα ράγκμπι. Γιώργο, πες μας λίγο, πώς δραστηριοποιείστε, πού είστε, τι κάνετε, να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, το έχουμε συνηθίσει αυτό, γιατί είναι άγνωστο άθλημα στην Ελλάδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 6 ενεργές ομάδες στην Ελλάδα. 3 στην Αθήνα, 1 στη Λάρισα, 1 στη Ρόδο, 1 στην Πάτρα. Και ξεκινάμε επίσης γυναικείες ομάδες. Έχουμε ήδη 2 ενεργές και άλλες 2 που ξεκινάνε. Και η εθνική, όπως βλέπετε, πάει πολύ καλά. Είμαστε στην τελευταία φάση των προκριματικών για το Μουντιάλ. Ο Γρηγόρης συμμετέχει, είναι μέλος της εθνικής μας ομάδας, του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Και νομίζω, Γρηγόρη, έχει και καταγωγή από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η μητέρα μου είναι από την Κρήτη, από το Ρέτιμνο. Και τώρα πάμε στο Λονδίνο να παίξουμε με την εθνική στην τελευταία φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου. Και όλοι ελπίζουμε να καταφέρουμε να προκριθούμε. Θέλω να πάνε καλά. Νομίζω ο επόμενος αγώνας είναι με τη Σκωτία. Έρχεται προσεχώς. Τώρα τα μαθαίνω κι εγώ, παιδιά, γιατί ψάχτηκα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι και απολογούμε που δεν γνώριζα τίποτα για την εθνική ομάδα ράγκμπι. Και νομίζω πλέον όλα τα φώτα στρέφονται σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, είναι ίσως. Όχι, ίσως είναι σίγουρα το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Αυτό το παιχνίδι με τη Σκωτία και με τη Σερβία. Έχουμε ένα πολύ καλό σχήμα τώρα. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε καλά και μπορούμε να τα καταφέρουμε να πάμε στο παγκόσμιο. Θέλω να πάω λίγο στον πρόεδρο, αν και νεότατος στην ηλικία, είναι πρόεδρος της εθνικής ομάδας και νομίζω έχει και πέρασμα από την ομάδα του ράγκμπι. Και θέλω να σας πω γιατί εμείς εδώ πίσω στην Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι η εθνική μας ομάδα δραστηριοποιείται περισσότερο στο εξωτερικό και σε χώρες του εξωτερικού, γιατί εμείς έχουμε μείνει στην άγνοια και δεν γνωρίζαμε τόσα χρόνια ότι υφίσταται η εθνική ομάδα, τι ακριβώς έχει συμβεί? Καταρχήν, εντάξει, είναι δύσκολο να έχεις προβολή όταν έχει ποδόσφαιρο και μπάσκετ και τέτοια τόσο δημοφιλής και διάσημης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά ο λόγος που παίζουμε τώρα εντός έδρας παιχνίδια στο εξωτερικό είναι επειδή είμαστε αναγνωρισμένοι από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, αλλά όχι από το κράτος. Όχι από το ελληνικό κράτος, δηλαδή δεν υπάρχει αναγνώριση από την Ελλάδα, υπάρχει από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Σωστά. Για να πάρουμε αναγνώριση, θέλουμε 20 ενεργές ομάδες. Πολλά αθλήματα κάνουν, ας πούμε, ομάδες μαϊμού για να πάρουν αναγνώριση. Εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε αυτό και σας είπα ότι έχουμε 6 πραγματικές ενεργές ομάδες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. 2015, χωρίς να μας ενημερώσουν, πάρθηκε απόφαση από την προηγούμενη κυβέρνηση να βάλουν το Rugby League υπό την αιγίδα του πένταθλου. Η Παγκόσμια μας Ομοσπονδία δεν δέχεται αυτό. Και μισό λεπτό, τι σχέση μπορεί να έχει το πένταθλο με το ράγκμπι, το συγκεκριμένο αγώνισμα? Καμία σχέση σαν αθλήματα, αλλά δυστυχώς γίνεται σε αρκετά αθλήματα σαν συγχώνευση, με αφορμή πολλές φορές οικονομικό, ότι γλιτώνουν λεφτά και έξοδα κτλ. Μάλιστα. Βλέπω πάντως δηλαδή μια εθνική η οποία είναι αποκομμένη όσον αφορά την αιγίδα του ελληνικού κράτους. Ωστόσο, αυτό που παρατηρώ και επιτρέψτε μου, επειδή έχω δει τα σχόλια και στο Facebook, στην ομάδα σας, έχετε πάρα πολύ κόσμο δίπλα σας και μάλιστα ετοιμάζετε έτσι και μια μεγάλη πανστρατιά κόσμου και Ελλήνων ομογενών το επόμενο διάστημα στο παιχνίδι με τη Σκωτία. Ο κόσμος είναι όντως στο πλευρό σας? Ναι, παίξαμε στην ίδια έδρα, στο ίδιο γήπεδο το Μάιο με την Νορβηγία. Και ήρθαν αρκετοί από την ελληνική κοινότητα του Λονδίνου και μας υποστήριξαν. Και ελπίζω και πιστεύω αυτή τη φορά θα είναι το ίδιο. Θα γεμίσουμε το γήπεδο με Έλληνες φιλάθλους. Γρηγόρη, φαντάζομαι υπάρχει μια κατάταξη, στην παγκόσμια, υπάρχει μια παγκόσμια κατάταξη στην οποία βρίσκεται μέσα η χώρα μας. Γιατί δυναμική μιλάμε της εθνικής μας ομάδος? Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στη 19η θέση. Mm-hmm. Και κάθε αγώνα που κερδίζουμε ανεβαίνουμε. Οπότε ευελπιστούμε ότι με κάποιες καλές εμφανίσεις στους επόμενους αγώνες και αν τελικώς καταφέρουμε να προκριθούμε στο παγκόσμιο, θα ανέβουμε σημαντικά στην κατάταξη. Και ελπίζουμε ότι σίγουρα σύντομα η Ελλάδα θα μπει στις αρκετά δυνατές χώρες του Rugby League. Είσαι παίκτης του Rugby. Περιέγραψε μας λίγο το συνέστημα κάποιου να παίζει Rugby, γιατί εμείς εδώ δεν ξέρουμε ούτε καν τους ορισμούς, τους κανόνες που παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι ένα πολύ δυνατό συνέστημα όταν μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Κοιτάζεις τους αντίπαλούς σου,
Παίζεται με 13 παίκτες στην κάθε ομάδα και είναι, θες να τα δώσεις όλα για την ομάδα σου και να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Είναι μοναδικό συνέστημα και μακάρι να το ζήσουν και περισσότεροι Έλληνες τα επόμενα χρόνια. Στην Κρήτη, πάντως, εδώ που είμαστε και πολυπράγμονες, δεν έχει μπει κάποιος στη διαδικασία να δημιουργήσει κάποια ομάδα ή έστω να ασχοληθεί κάποιος με το ράγκμπι. Δεν ξέρω αν έχει. Και όμως υπάρχει ομάδα. Απλά πολύ γρήγορα είναι δύο τα ράγκμπι που παίζονται ανά τον κόσμο. Ναι. Αυτό το ράγκμπι που παίζουμε εμείς λέγεται Rugby League. Ωστόσο στην Κρήτη υπάρχει στα Χανιά η ομάδα των Great Angans που ασχολείται με το Rugby Union. Ορίστε τι μπορεί να μάθει κανείς από ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν στην Κρήτη και βέβαια θα το ψάξουμε και θα τους έχουμε καλεσμένους σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρχει ομάδα Rugby League και στην Κρήτη για να ερχόμαστε να παίζουμε. Ποιο είναι και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Θέλω και από τους δυο σας ένα μήνυμα να στείλετε προς τον κόσμο και που δεν γνωρίζει το ράγκμπι, αλλά και γιατί βγάλατε και αυτό το παράπονο όσον αφορά την αιγίδα του ελληνικού κράτους που δεν βρίσκεται ουσιαστικά στο πλευρό σας. Να το πούμε. Ξεκινάς εσύ. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά θα αγκαλιάσει την προσπάθεια που κάνουμε να αναδείξουμε το άθλημα. Mm. Είναι ένα μοναδικό και πολύ ιδιαίτερο άθλημα και είμαστε σίγουροι ότι όσοι το γνωρίσουν θα το αγαπήσουν. Είτε αυτό σημαίνει ότι θα συμμετάσχουν παίζοντας ράγκμπι, είτε παρακολουθώντας το. Και δυστυχώς στη χώρα που ζούμε, οι τέτοιες προσπάθειες δεν βοηθούνται πάρα πολύ. Έχουμε δει άλλα αθλήματα πολύ πιο διαδεδομένα να έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Αλλά ωστόσο πιστεύουμε ότι επειδή είναι τόσο ιδιαίτερο άθλημα, μπορεί να αγαπηθεί πολύ από τον κόσμο και μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Γιώργο, και εσύ. Γενικά, όποιος έρχεται και δοκιμάζει το ράγκμπι, είτε σαν φύλαθλο ή παίκτη ή οτιδήποτε, θα δει κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλο κλίμα, πολύ ωραίο κλίμα. Είτε συμπαίκτης ή αντίπαλος, όλοι μαζί μετά θα πάνε παρέα για φαγητό, για μπύρα κτλ. Ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο, εκεί το αφήνουμε, όπως λέμε στα αγγλικά επίσης. Είναι πολύ ωραίο κλίμα και θα δεις ότι δεν έχει μπία ούτε στο γήπεδο, ούτε στις κερκίδες. Είναι πολύ διαφορετικό από άλλα αθλήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση που είχαμε και για την επικοινωνία. Ήταν ο Γιώργος Τηλιανός, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Rugby League, αλλά και ο Γρηγόρης ο Κουτσιμπογιώργος, ο παίκτης εθνικής ομάδας του rugby, με ρίζες από την Κρήτη. Το ξαναλέω αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι με τη Σκωτία. Και εδώ είμαστε, γιατί όχι, μόλις τα καταφέρετε να τα ξαναπούμε, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.